Ενημερωθήκαμε μόλις από τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Δρίβα, ότι σήμερα δεν θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία και ότι θα ματαιωθεί. Βέβαια, μεταξύ ματαίωσης και αναβολής υπάρχει μία διαφορά στο ελληνικό λεξικό. Δεν μας απέκλεισε το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει και συνεδρίαση αύριο, αλλά για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης και όχι για το θέμα της μεσοπρόθεσμης λύσης που αφορά την αξιοποίηση των ανενεργών λατομείων και μεταλλίων ως χώρους υποδοχής απορριμμάτων. Πρέπει να είναι γνωστό ότι οι αποφάσεις που παίρνονται τουλάχιστον στο Διοικητικό Συμβούλιο, διότι είναι πάρα πολύ κλειστή η Εκτελεστική Επιτροπή, σε καμία περίπτωση δεν είναι ομόφωνες. Όσες φορές άλλα εκεί συσπήρως συζητήσαμε και το Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδριάσει. Να έχει τουλάχιστον άποψη για τέτοια σοβαρά θέματα, δυστυχώς όχι μόνο η κυρία Δούρου έλειπε, αλλά ούτε καν συζήτηση γινότανε. Είναι κοινό το σχέδιό τους μετά τις εκλογές και δημοτικές και περιφερειακές και βουλευτικές. Κοινός είναι ο στόχος τους. Αφού τους έκανε εισήγηση ο εργολάβος, τι λένε, τα δύο τμήματα της χωματερής έχουν κάτσει τα σκουπίδια, να ξαναγεμίσουμε εκεί σκουπίδια, λέει ο εργολάβος, και να ξαναμπαζώσουμε την περιοχή. Τι τους λέει μετά, να σκάψουμε το βουνό, να σκάψουμε το βράχο, όπως τώρα σκάβουνε πάλι το βράχο, για να κάνουμε τη λεγόμενη τρίτη φάση και να βάλουμε σκουπίδια να παραμένουν για 1-1,5 χρόνο ακόμα. Και όλα αυτά χωρίς κανένα προγραμματισμό. Ακόμα 5 χρόνια περάσανε και με τη σημερινή διοίκηση της κυρίας Δούρου και κανένας προγραμματισμός, καμία χωροθέτηση δεν έγινε έστω και ενός χώρου που να προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποια λύση. Δεν καθησυχαζόμαστε ούτως ή άλλως. Ο Δήμος Πετρούπολης, τα σωματεία, οι φορείς της Δυτικής Αθήνας, όλο το προηγούμενο διάστημα αναπτύξαμε πλούσια δράση για να σταματήσει πλέον να υφίσταται αυτή η υγειονομική βόμβα στη χωματερή της Φιλής και βέβαια για να μην υπάρξει καμία σκέψη να προχωρήσει η απόφαση που αναφέρεται στον Πεσδά για να γίνει νέα χωματερή στο λατομείο Μουσαμά. Πραγματικά μας προξενεί μεγάλη εντύπωση πώς γίνεται λίγες ώρες, θα μπορούσα να πω, πριν την ορκομοσία, πριν τις διμερεσίες της νέας περιφερειακής αρχής να περνάνε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Σήμερα Παρασκευή, μεσημέρι. Προφανώς είναι προϊόν κάποιας κεντρικής συμφωνίας που υπάρχει, παλαιάς και νέο περιφερειάρχη. Αυτό μας κάνει να υποπτευόμαστε και νομίζω όχι αδίκως, γιατί πριν από 1 μήνα περίπου έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα, 30 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Από το Συνδικάτο, τον ΟΤΑ και το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Πετρούπολης, χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση. Είναι η τρίτη φορά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ και είναι η τρίτη φορά που ό,τι φαίνεται πληροφορούμαστε ότι μπορεί να την αναβάλουμε. Την προηγούμενη φορά όμως, την επόμενη μέρα, τα μουλοκτά πήγανε να περάσουν και περάσανε αποφάσεις για νέο κοιτά στον οικισμό Γεννηματά. Τους προειδοποιούμε να μην τολμήσουν. Είμαστε εδώ σε ετοιμότητα, επαγρύπνηση. Θα τους χαλάσουμε τα σχέδια. Έχουν σκοπό να θάψουν τη Δυτική Αθήνα, τις δυτικές συνοικίες στο σκουπίδι. Αυτοί έχουν αποφασίσει στο όνομα της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων να παίξουν ακόμη και τις μετσοές μας. Βάζουν στον κόλπο τα λατομεία. Χρησιμοποιούν χώρους ακατάλληλους για τα σκουπίδια. Θα τους χαλάσουμε και το σχεδιασμό τους και την πολιτική τους. Κανένας κερατάς δεν θα παίξει με τη ζωή τη δικιά μας και τη ζωή των παιδιών μας. Θα μας βλέπουν στο λίπνο τους. Όποτε και αν χρειαστεί θα είμαστε εδώ. Ένα έγκλημα που είναι διαχρονικό ενάντια στις ζωές των κατοίκων των υποβαθμισμένων περιοχών της Αττικής, που έτσι θέλουν να μας έχουν υποβαθμισμένους με σκουπίδια, με χωματερές, με ό,τι κατάλοιπα έχουν όλη η Αθήνα να καταλήγουν στις περιοχές τις δικές μας. Και στην Ανατολική Αττική συμβαίνει το ίδιο. Είχαμε κάνει ένα μεγάλο αγώνα την περίοδο που είχαν σκοπό να κάνουν χωματερή στην Κερατέα, καταφέραμε να σταματήσουμε το έγκλημα. Δεν έγινε το ίδιο φυσικά στην περιοχή του Γραμματικού, όπου το έγκλημα συνεχίστηκε. Είναι ακέραιες οι ευθύνες τους. Βλέπετε τα συμφέροντα που παίζονται και τον κύριο Χατζηδάκη τι λέει κατευθείαν ή και τον κύριο Μητσοτάκη που επισκέφτηκε το χώρο πριν τις εκλογές. Θα τους αντιπαλέψουμε, δεν θα αφήσουμε αυτό το έγκλημα που τώρα μετά τη Φιλή, τα Άνω Λιώσια και το Θριάσιο το επεκτείνουν στο Γραμματικό, το επεκτείνουν και στην Ανατολική Αττική, παντού στη λεγόμενη αναδήμο, ανά 4-5 δήμους να μπορεί να λυθεί το θέμα. Είναι κοινό το σχέδιό τους να τα δώσουν όλα στους ιδιώτες, έτσι όπως που πραγματικά και σήμερα πραγματικά τα λειτουργούν την επεξεργασία και διάθεση των σκουπιδιών, λειτουργούν με ιδιώτες και όχι μέσω των οργανωμένων υπηρεσιών του ενιαίου συνδέσμου. Τους προειδοποιούν να μην τολμήσουν να προχωρήσουν ούτε χιτή, ούτε χιτά στο Μουσαμά, ούτε να συνεχίσουν να λειτουργούν έτσι όπως λειτουργούν το χιτά Φιλής. Είμαστε σήμερα εδώ για να τους χαλάσουμε τα σχέδια. Δεν θα κάνουμε πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να φτιάξουν αυτό που έχουν στο σχέδιό τους για το χιτά στο Μουσαμά. Είμαστε σήμερα εδώ. Δεν θα φύγουμε αν δεν μάθουμε τι έχουν σκοπό να κάνουν. Μπορεί και αύριο να έρθουν όπως κάναν την προηγούμενη φορά και να πάρουν αποφάσεις. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε. Είμαστε τιμότητα επαγρύπνηση. Αυτός ο αγώνας θέλει αντοχή, θέλει επιμονή. Από το Πάσχα ξεκινήσανε. Μεγάλη Τετάρτη ήμασταν πάλι εδώ πέρα. Προχωράνε σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Το μυαλό τους είναι το πώς θα υπηρετήσουν καλύτερα το μεγάλο κεφάλαιο. Εις βάρος της υγείας του λαού δεν υπολογίζουν τίποτε. Ούτε μελέτες, ούτε υγειονομικές, ούτε τίποτε. Δημιουργούν τέτοιες αυξητικές πιέσεις για να περάσουν τα σχέδιά τους, για να περάσει η κάρση, για να περάσει η δυτικοποίηση. Όλος αυτός λοιπόν ο σχεδιασμός είναι ενταγμένος και σχεδιασμένος από αυτούς. Εμείς είμαστε εδώ για να τον σταματήσουμε, να τον ανατρέψουμε, να προωθηθεί τώρα εδώ και τώρα η ανακύκλωση, να μην υπάρχει αυτή η κατάσταση, καμία ιδιωτικοποίηση των σκουπιδιών, της διαχείρισής τους, γιατί πραγματικά υπάρχει μια άλλη φιλολαϊκή λύση για το ζήτημα των σκουπιδιών και αυτή είναι φυσικά δεν χωράει στα πλαίσια της εμπορματοποίησης, στα πλαίσια των κερδών που αυτοί σχεδιάζουν. Εμείς θα τους χαλάσουμε για άλλη μια φορά, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, τα σχέδια και δεν θα το επιτρέψουμε. Αυτός ο αγώνας μας θα είναι δύσκολος. Το ξέρουμε, αλλά συνεχίζουμε. Σήμερα, εκτός από τη σημερινή μας συγκέντρωση και διαμαρτυρία εδώ, υπάρχει και κατά τελετή λεγόμενη ορκωμοσία της διοίκησης του Δήμου Φιλής, που εκλέχτηκε σε συνεργασία Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, άσχετα κάποιοι αν λένε ότι λένε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα 7.30 ώρα στην πλατεία των Άνω Λιωσίων, έξω από το Δημαρχείο, υπάρχει αντίστοιχη συγκέντρωση των φορέων της Δυτικής Αττικής, που καλούμε τόσο εσάς όσο και τους υπόλοιπους μπορείτε να ειδοποιήσετε, πραγματικά να διαδηλώσουμε έξω οι φωματεροί από τη Δυτική Αθήνα, από το Θριάσιο. Δεν εφησυχαζόμαστε. Το επόμενο διάστημα πρέπει οι φορείς, τα σωματεία, οι δήμοι να αναπτύξουν πλούσια δράση, προκειμένου να μην συνεχίσει να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί ο λαός της Δυτικής Αθήνας, η νεολαία της Δυτικής Αθήνας, να δέχεται όλο αυτό το καρκίνο για όλα αυτά τα χρόνια, για πάνω από μισό αιώνα τώρα. Ζητάμε να υπάρχει διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος του λαού. Δεν μπορεί προκειμένου να κερδοσκοπούν συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι εδώ και δεκαετίες και να λιμένονται εκατομμύρια ευρώ, να γράφουν στα παγιά τους τα παπούτσια την υγεία μας, τη ζωή τη δικιά μας και των παιδιών μας. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε δυναμικό παρόν με όποιες πρωτοβουλίες και ενωτικές πάρουν τα σωματεία και οι φορείς της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής. Καλή συνέχεια στον αγώνα μας.